το έργο του Μιγκέλ Θερβάντες, ο Δον Κιχώτη, σε θεατρική διασκευή από τον Πασχάλη Τσαρούχα, ανεβάζει η θεατρική ομάδα του Διπεθές Ερών στον κινηματογράφο Αστέρια. Η πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Νοεμβρίου. Πρόκειται για ένα έργο καθόλου επίκαιρο που ανεβάζει παιδική σκηνή, καθώς ο Δον Κιχώτης είναι ένα από τα πιο εμπνευσμένα πρόσωπα της νεότερης λογοτεχνίας. Ο ίδιος λόγιος άνθρωπος που μια μέρα ξαφνικά αυτοδιορίζεται υπότης και μαζί με τον χωρικό Σάντσιο Πάντσα ξεκινούν για ένα ταξίδι της δόξας υπέρ των αδυνάτων και των αδικημένων. Το έργο του Θερβάντε είναι μια επανάσταση ιδεολογική που αυτό τον καιρό τη χρειαζόμαστε. Δεν φαντάζομαι να είστε ευτυχισμένοι. Δεν είστε ευτυχισμένοι και το ξέρω καλύτερα από όλους, γιατί μιλάω μαζί σας κάθε μέρα. Ή στο δρόμο ή στο τηλέφωνο. Όλοι πεινάμε. Και ανεχόμαστε μια κατάσταση, ντε και καλά ότι θα πάει καλύτερα. Δεν ξέρω αν θα πάει, εν πάση περιπτώσει. Ο Δον Κιχώτης κάνει την επανάστασή του, την ιδεολογική, που θα έπρεπε εμείς να την έχουμε κάνει καιρό πριν. Είναι όμως μια τρυφερή παράσταση. Τα παιδιά θα το ευχαριστηθούν. Είναι μια ποίηση όλο το έργο του Πασχάλη του Τσαρούχα. Ξέχασα να τον αναφέρω. Είναι ένα στρωμένο κείμενο. Να σκεφτείτε ότι είναι 1.800 σελίδες και κατάφερε να το γράψει και να το κάνει θεατρικό σε 80 σελίδες. Δεν είναι εύκολη δουλειά. Κάποια πράγματα φύγανε, κάποια κρατήθηκαν. Είναι μια πολύ καλή παράσταση. Η συνεργασία μου με τους τοπιούς καταπληκτική. Χαίρομαι που είμαι μαζί τους. Μέσα από τις περιπέτειες των δύο ηρώων, ο Θερβάντες δείχνει την ταραγμένη Ισπανία σε μια εποχή λογοκρισίας, κοινωνικής αδικίας, ανισότητας και υπνοτισμού του απλού λαού. Έχω παίξει πολλούς ρόλους στη ζωή μου, αλλά αυτό είναι κάτι ιδιαίτερο. Έχουμε ένα ζευγάρι ρόλων που το συναντάμε διαχρονικά από τον Αριστοφάνη μέχρι σήμερα σε πάρα πολλά έργα. Ο αφέντης και ο υπηρέτης, είναι ένα ζευγάρι ρόλων που πάντα το είχα στο μυαλό μου και θα μου άρεσε να παίξω έναν από τους δύο. Αισθάνομαι ευλογημένος που μου εμπιστεύτηκε ο σκηνοθέτης, ο κ. Μωραΐτης, το Δον Κιχώτη. Έχω μια πολύ καλή συνεργασία με τον Μπάμπη τον Παυλίδη, τον συνάδελφο από το Βόλο, που είναι μισός Εραίος. Δεν υπόθηκε προηγουμένως αυτό. Ναι, είναι μισός αιρέος. Αυτά ήθελα να πω. Θα τα δείτε στην παράσταση. Όσοι θα είναι οι τυχεροί που θα δουν την παράσταση. Είναι δύο ρόλοι που τους αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρά. Και εγώ ειδικά τον ρόλο του Δον Κιχώτη δεν με ενδιαφέρει που είναι παιδικό θέατρο. Τον αντιμετωπίζω σαν ένα ρόλο στο θέατρο, για τον κόσμο. Θέλω να πω λοιπόν ότι είμαι μισός Εραίος όντως. Η μητέρα μου είναι από το Βαλτοτόπι Σερών. Εκεί μένω κιόλας τώρα αυτή την περίοδο. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μέντι και τον κύριο Μωραΐτη. Και τους δύο γιατί με αποδέχτηκαν στο Διπεθές Σερών. Τον κύριο Μωραΐτη επειδή μου εμπιστεύτηκε ένα πολύ σπουδαίο ρόλο. Ελπίζω να τους βγάλω ασπροπρόσωπους. Και τέλος να ευχαριστήσω όλη την ομάδα. Ήρθα εδώ στις Σέρρες και βρήκα μια ομάδα. Αυτό δεν το έχω συναντήσει. Έχω δουλέψει σε πάρα πολλά θέατρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Εδώ η διαφορά είναι ότι υπάρχει μια ομάδα για όσους το καταλαβαίνουν αυτό. Δεν είναι 10 επαγγελματίες που ήρθαν και θα δουλέψουν για αυτή την παραγωγή. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά από την καρδιά μου όλα τα παιδιά που με αποδέχτηκαν σε αυτή την ομάδα. Γιατί είναι δύσκολο. Συνήθως οι ομάδες είναι κλειστές. Αυτή η συγκεκριμένη ομάδα δεν είναι καθόλου κλειστή. Ήρθα από το πουθενά, δεν με ήξερε κανείς και άμεσα αισθάνθηκα ότι είμαι ένα κομμάτι τους πια στην ομάδα. Τη διασκευή του έργου έχει ο γνωστός ηθοποιός Πασχάλης Τσαρούχας. Στη σκηνοθεσία έχει ο Χρήστος Μωραΐτης. Η μουσική είναι του Χρήστου Δημάκη. Σκηνικά και κοστούμια Κωνσταντινιά Βαφιάδου. Η χορογραφία στη θεατρική παράσταση είναι από την Αταλή Θεοδωρίδου Κανελίδου, βοηθός σκηνοθέτη. Η Τατιάνα Νικολαίδου και ο φωτισμός του Μιχάλη Κουβόπουλου. Στη συμμετοχή του στη θεατρική παράσταση αναφέρθηκε και ο Χρήστος Δημάκης. Ειδικά στις μέρες μας, εκείνο που έχει σκοπό να κάνει μια θεατρική παράσταση είναι να αποφορτήσει το κλίμα των κακών ημερών που περνάει η χώρα μας.
την ειρωνία αυτή την εξαθλίωση. Και αυτή η παράσταση το Διπεθές Ερών το έχει καταφέρει. Μέσα από την παιδική σκηνή αυτή και το έργο του Δον Κιχώτη διαπαιδαγωγεί τα παιδιά και δίνει και τους δίνει ένα όνειρο και να ρωματιστούν ένα μέλλον το οποίο μεθαύριο θα μεγαλώσουν, θα επεξεργαστούν. Η διαφορά των δύο χαρακτήρων, του Δον Κιχώτη και του Σάντζο, είναι μεγάλη, κατά τη γνώμη μου. Ο Δον Κιχώτης είναι ιδεολόγος. Ο Σάντζος είναι ο διπλανός μας άνθρωπος, ο καθημερινός άνθρωπος. Εμείς, δηλαδή. Αλλά συναντιούνται στο φεδιό και στην περιπέτεια. Και έχουν ένα κοινό παραμαστή, το όνειρο. Βέβαια, από διαφορετική γωνία ο καθένας. Ο Σάντζο έχει υλικές αξιώσεις, ενώ ο Δον Κιχώτης είναι ιδεολόγος. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου που συνεργάζομαι για άλλη μια χρονιά, για τρίτη χρονιά, με το Διπεθές Ερών. Να ευχαριστήσω ξεχωριστά τον κύριο Μωραΐτη που είμαι πάλι μαζί του. Να πω ότι είχαμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και φαίνεται στο αποτέλεσμα η αγάπη μας για το θέατρο και για τα παιδιά με τη δουλειά που κάναμε. Να σημειώσουμε πως μια πλειάδα νέων ηθοποιών συμμετέχουν στην παιδική θεατρική παράσταση, καταθέτοντας όλον τον εαυτό τους με στόχο την επίτευξη ενός άρτιου αποτελέσματος που θα ικανοποιήσει τους απαιτητικούς μικρούς θεατρόφιλους. Παίζουν ηθοποιοί Παντελής Σταυρινός, Μιχάλης Κοβανίδης, Γιώργος Καρίδας, Αστερόπη Χαριτίδου, Νικολέτα Μαστογιανοπούλου, Στέλιος Σταυρίδης, Χαράλαμπος Παυλίδης. Και συμμετέχουν τα παιδιά από το χορό της Ναταλή Θοδωρίδου Καναλίδου, η Βάσο Βαφέα, Χριστίνα Παπακοσταντίνου, Κατερίνα Μιχάλογλου.